ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Θα το έχετε αντιληφθεί από τις τηλεοπτικές συζητήσεις των τελευταίων ημερών. Εμφανίζονται πότε ο κύριος Βρούτσης, πότε ο κύριος Κατρούγκαλους και διαφημίζουν τα προϊόντα τους, την πραγμάτια τους που λένε, που σε τελική ανάλυση ο παρονομαστής είναι ο ίδιος. Οι συνταξιούχοι, οι μικροσυνταξιούχοι θα είναι στην ίδια και στη χειρότερη θέση και κάποια υψηλά κλιμάκια ίσως ευνοηθούν, όχι ίσως, θα ευνοηθούν λίγο περισσότερο. Είναι σε εξέλιξη και οι κινητοποιήσεις των άμεσα ενδιαφερομένων, των συνταξιοχικών σωματείων. Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει συνταξιούχοι και όλους θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και να μας απασχολεί, γιατί μας αφορά όλους μας. Είναι σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις τους. Σήμερα 6 του Φλεβάρη γίνονται περιοδίες σε όλες τις πόλεις του νομού Λασιθίου. Το ίδιο θα γίνει και στην Ιεράπετρα. Να ενημερώσουν τους εργαζομένους για το τι πρόκειται να ψηφιστεί, να έχουν γνώση για το τι πρόκειται να συμβεί, αλλά και να ενεργοποιήσουν τον κόσμο να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που γίνονται, ώστε να εκφράσει την αντίθεσή του σε όλα αυτά που ψηφίζονται. Μία είδηση που αλλιεύσαμε τις τελευταίες ημέρες είναι οικονομικής φύσεως. Σε ανακοίνωσή της η Lambda Development SA είναι ο όμιλος εταιριών που ανέλαβε την αξιοποίηση του ελληνικού, ενημερώνει ότι στις 27 Ιανουαρίου υπέγραψε με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιός τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την εταιρεία ή και τις θυγατρικές του ομίλου Lambda με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου του ελληνικού συνολικού ύψους έως 879 εκατομμύρια ευρώ πλέον κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη ΦΠΑ δαπανών του έργου. Θα μου πείτε και τι μας νοιάζει εμάς το τι κάνει η εταιρεία αυτή και το τι γίνεται στο ελληνικό. Μας νοιάζει γιατί πολύ απλά και μας ενδιαφέρει γιατί εμείς θα τα πληρώσουμε. Όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία, έχει πάρει πολλούς χαρακτηρισμούς αυτή η κρίση, άλλοι την ονομάζουν οικονομική, άλλη κρίση αξιών, άλλη κρίση θεσμών, άλλη κρίση κοινωνική, χίλια δυο. Η κρίση είναι καπιταλιστική και το μοτίβο είναι το ίδιο. Τα θαλασσοδάνεια όλων των προηγούμενων ετών, τα χρήματα που σπαταλήθηκαν σε Ολυμπιάδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα τεράστια ποσά που δοθήκανε σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και σε μίζες για αυτούς τους εξοπλισμούς, όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Έχουμε φτωχοποιηθεί βία το σύνολο της κοινωνίας, έχουν μειωθεί τα εισοδήματά μας άλλο 25%, άλλου 50% και άλλου 80%. Έχει αυξηθεί η ανεργία, έχουν πέσει τα μεροκάματα, γίνονται περικοπές παντού, στην παιδεία, στην υγεία, στις δομές πρόνοιας και όπου μπορούσε να κόψει ο κρατικός προϋπολογισμός κόβει για να πληρωθούν οι δανειστές και να σωθούν οι τράπεζες και να συνεχίσουν ακριβώς αυτό που κάνανε, ακριβώς το ίδιο έργο. Να συνεχίσουν τη διαπλοκή τους με το επιχειρηματικό κεφάλαιο, με το πολιτικό σύστημα, με τις πλάτες του πολιτικού συστήματος, να δοθούν καινούργια θαλασσοδάνεια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Αυτή την ανάπτυξη εννοούνε. Για τολμήστε να πάτε εσείς σαν απλοί εργαζόμενοι, είτε επαγγελματίες, είτε μισθωτοί, είτε οτιδήποτε, σε μια τράπεζα να ζητήσετε 3.000 ευρώ για 5 χρόνια.
Θα σας περάσουν από 40 κύματα, θα σας ζητήσουν την Άρτα με τα Γιάννενα που λέμε απλά-απλά και στο τέλος θα σας πούνε ότι το αίτημά σας απορρίπτεται γιατί δεν έχετε τα οικονομικά στοιχεία. Η Lambda Development τα έχει τα οικονομικά στοιχεία, δεν χρειάζεται να τα έχει. Ο Μήλος Λάτση, η Eurobank είναι δική του, τη συνταγή την ξέρουν. Δεν μας λένε σε αυτήν την ανάπτυξη και σε αυτού του είδους τις επενδύσεις τι θα βάλουν από την τσέπη τους. Στο τέλος τίποτα. Όλα θα είναι κρατικός δανεισμός, όλα θα τα επιβαρυνθούμε εμείς σε επόμενο χρονικό διάστημα, σε επόμενη χρονική στιγμή. Έχουν δοθεί πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες για να καλύψουν τις τρύπες τους, για να ανακεφαλοποιηθούν όπως λέμε και να συνεχίσουν το ίδιο μοτίβο. Η εταιρεία λοιπόν αυτή ανακοινώνει ότι ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός συνολικού ύψους 1,2 δις αφορά τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης πενταετίας του έργου του ελληνικού, η φάση Α, που θα περιλαμβάνει κυρίως την ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και σχετικών υποδομών ύψους έως 550 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 230 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ και αυτό θα έχει διάρκεια 10 έτη. Και αφορά επίσης τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων, malls, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και εντός της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά, ύψους περίπου 300 ευρώ, διάρκειας 11 ετών. Ετοιμαστείτε λοιπόν, ο λογαριασμός θα έρθει σε λίγα χρόνια. Μικρή διακοπή και παρερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής. Η ζωή μας